Σε κατάσταση σοκ. Βγήκε από τα έγκατα της γης μετά από 10 ώρες. 20χρονη Μπουσέ βοηθούσε τους διασώστες να την εντοπίσουν όση ώρα βρισκόταν κάτω από τα ερείπια. Tamam Buse, çok güzel bir fikir. Bu köpekleri salacağız, sen de kedi sesi çıkartacaksın. Moralini böyle yüksek tutmanı istiyorum. Σε κατάσταση σοκ η μάνα που μόλις σώθηκε περιμένει να βγάλουν και τα 4 παιδιά της. Λίγες ώρες μετά καταφέρουν να απεγκλωβίσουν τα 3. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και του 4ου παιδιού. Κόρκμα. Είναι τρομοκρατημένη, όμως βρίσκεται μια ανάσα από τη σωτηρία. Μια νοσηλεύτρια της βάζει ορό και προσπαθεί να την εμψυχώσει. İnci, bana bak. Ne zamandan beri keman çalıyorsun? Tamam mı? Biz senden haber ilettik. O da seni çok özledi. Το 16χρονο κορίτσι παγιδεύτηκε στα ερείπια του σπιτιού της μαζί με το σκύλο της. Ο τολοφονικός σεισμός χτύπησε την Τουρκία. Η χάος μπορεί να περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία. 6,7 βαθμοί σκόρπισαν τον θάνατο και τον τρόμο. Αλίμαμγια, σαν όλα σε εσάς, κόρκμα. 35 οι νεκροί, πάνω από 800 τραυματίες, 17 κτίρια κατέρευσαν. Kızım burada çalışıyordu, diş πολύ kilindi. Με ειδικά στηρίγματα και εξκαφείς κρατούν αυτό το 11ωροφο κτίριο ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες. Οι 3 όροφοι κατέρευσαν. Νέα ντοκουμέντα από την ώρα που χτυπά ο Εγκέλαδος βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οι στιγμές είναι δύσκολες για τους συγγενείς. Οι διασώστες βγάζουν σωρούς μέσα από τα συντρίμια. Η γυναίκα αυτή όμως τα κατάφερε. Άντεξε πάνω από 10 ώρες κάτω από τόνους τσιμέντου.